Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αναγνώρισε χθες ως ιστορική τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η άρον-άρον απόσυρση του όρου ιστορική επιβεβαιώνει το μέγεθος της εξαπάτησης. Από το πρωί, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Ο κ. Πλεύρης ζητάει ευθύνες, ενώ για την κυρία Μπακογιάννη η Συμφωνία των Πρεσπών παράγει σταθερότητα στα Βαλκάνια. Όταν καταλήξουν, ας μας απαντήσουν και στα εξής. Είναι αλήθεια ότι χθες βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη το μισό Υπουργικό Συμβούλιο της Βόρειας Μακεδονίας? Με ποιους συναντήθηκαν και γιατί κρατήθηκαν μυστικές συναντήσεις? Ο κύριος Μητσοτάκης έχει δύο επιλογές. Ή θα φέρει άμεσα προσκύρωση της διμερείς συμφωνίας με τη Βόρεια Μακεδονία στη Βουλή, ή θα παραδεχτεί πως έχει χάσει τον έλεγχο όχι μόνο στη χώρα, αλλά και στο ίδιο του το κόμμα.